Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην πολύ όμορφη παρέα. Σας ακούω τόση ώρα και... Καλημέρα, κύριε Αντωνίου. Μια πάρα πολύ... Μας εμπνέει η ατμόσφαιρα, κύριε Αντωνίου. Χιονισμένη Καστοριά, καλημέρα στην Ελένη. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχετε χιόνι, Καλημέρα και στους ακροατές μας. Στη Θεσσαλονίκη όχι, έχουμε αρκετό κρύο. Μας το είπαν οι φιλενάδες μας εκεί, δεν έχει, λέει, χιόνι. Αλλά δεν έχει χιόνι, όχι. Τουλάχιστον εδώ στον αστικό, στα ορεινά, εντάξει, λίγο, αλλά όχι σε επίπεδο που να είναι στα θέματα συζήτησης, κύριε Νατσούλη. Πάμε λοιπόν στα θέματα μας, από αυτά που μας έχουν κάνει εντύπωση και θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Αλλά μόλις ακροτές μας τους ανακοινώσαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα, δύο τουλάχιστον κατηγορίες θέλουν οπωσδήποτε μια παρέμβασή σας. Η πρώτη είναι η Λαρκό και η Μεταφορής, που πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή μια λύση, την ώρα που ακούμε ότι σύντομα απολύονται και οι εργαζόμενοι της Λαρκό, αλλά οι Μεταφορείς που μας ενδιαφέρουν εμάς εδώ, που έχουν χρόνιο πρόβλημα με τις πληρωμές τους, τα δεδουλευμένα τους, ζητάνε μια πρώτη παρέμβαση οι ίδιοι, ενώ και οι φασολοπαραγωγοί από χθες που έμαθαν ότι θα πληρωθούν τελικά τον Μάρτιο και όχι τώρα μαζί με τους συναδέλφους τους στις πρέσπες, αύριο έχουμε κινητοποιήσεις, ζητάνε επίσης την παρέμβασή σας. Είναι δύο κατηγορίες οι πολιτών μας, 1045 οικογένειες είναι οι φασολοπαραγωγοί του τόπου μας. 1045. Επειδή, κύριε Νατσούλη, δεν είμαι καθημερινά εκεί, ούτε έχω καθημερινά την ενημέρωση τι ακριβώς έχει συμβεί, αυτό που μπορώ απλά να κάνω μια αναφορά, θυμάμαι μαζί τα είχαμε ξαναπεί, όταν το καλοκαίρι που είχαμε τις πυρκαγιές τις πολλές και είχαμε τα έντονα ζητήματα με τις ζημιές στα φασόλια μας κατά την περίοδο εκείνη την καλλιεργητική. Θυμάμαι την επικοινωνία που είχα κάνει τότε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, που ήταν μάλιστα στην Πελοπόννησο, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και που είχε δεσμευτεί ότι βεβαίως θα τρέξουμε να δούμε και το κομμάτι των ζημιών στα φασόλια της Καστοριάς. Φτάσαμε όμως 2 Φεβρουαρίου και πέρα, δεν... Ναι, ακόμα. Από εκεί και πέρα ακόμα δεν έχω κάποια περισσότερη ενημέρωση. Αυτό που ξέρω ότι ο ΕΛΓΑ, όπως δεσμεύτηκε από μεριά του Πρόεδρου σε προσωπική μας, σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία, ότι καταγράφηκαν οι ζημιές. Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν το ξέρω. Μια που μου δίνετε την ευκαιρία ένα τηλέφωνο και από μεριά σας στον ΕΛΓΑ, να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Γιατί το ζήτημα. Γιατί αύριο, επαναλαμβάνω, έχουμε κινητοποίηση, κλείνει κρυσταλλοπηγή αύριο με τα αυτοκίνητα των αγροτών φασολοπαραγών της Καστοριάς. Ναι. Και βεβαίως το θέμα, δεν ξεχνάμε, της Λάρκο, δείτε και εκεί πραγματικά πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι μετά από χρόνια πια να πάρουν τα χρήματα τα δεδουλευμένα τους. Νομίζω εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε πολλές φορές συζητήσει και το οποίο θα πρέπει γιατί δεν αφορά μόνο τους δικούς μας εργαζομένους της Λάρκο, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Νατσούλη, είναι ένα πολύ πλοκό ζήτημα γιατί αφορά πολλές πληρωμές για τη Λάρκο και στις υπόλοιπες περιοχές, σε όλη την Λάρκο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, το προσπάθησα, έχω συζητήσει πάρα πολύ με τους ανθρώπους, το προσπάθησα μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είχε, όταν έγινε η αλλαγή, δεν είχε προβλεφθεί αυτές όλες τις πληρωμές. Δεν αφορά όμως μόνο την Καστοριά, να ξέρετε. Αφορά και άλλες και πάρα πολλές επιχειρήσεις που είχαν μια συνεργασία και οι εργαζόμενοι, όχι του δημοσίου φαντάζομαι, όχι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Λάρκο. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα, να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τη Λάρκο. Είναι αρκετές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει στον κύριο Σταϊκούρα, μια που και η Λάρκο είναι και στην περιοχή του Υπουργού Οικονομικών, και ευελπιστούμε να βρούμε την κατάλληλότερη λύση. Μακάρι. Γιατί είναι όντως ένα πολύ περίπλοκο. Στον ΕΛΓΑ πάντως να πείτε ότι όπως πληρώνει ο ΕΛΓΑ εκεί Θεσσαλού στην ώρα του, Πρεσπιώτες στην ώρα τους, αυτό θέλουμε και εμείς. Δεν θέλουμε περιοχές των δύο ταχυτήτων. Αυτό ζητάει ο αγροτικός μας κόσμος, οι 1045 οικογένειες, κύριε Αντωνίου. Το ξαναλέω, που τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι αυτή την εποχή. Θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, ότι το 2012 είχαμε ανάλογες. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2012 ως βουλευτής τότε της Καστοριάς, με έναν καύσωνα πολύ ισχυρό τότε εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι. Τα ίδια και τώρα είναι. Ακριβώς,
τα ίδια έτη. Βέβαια φέτος από όλα τα έτη, όχι μόνο από τον καύσωνα. Να τελειώσω και μια που το ξεκινήσαμε αυτό. Θυμάμαι τότε λοιπόν είχαμε κάνει μια ευρεία σύσκεψη με το, στο Υπουργείο Χαρακόπουλος, τότε υπουργός, θυμάμαι Ελγά και τα λοιπά, και όντως τρέξαμε τότε, κύριε Νατσούλη, όλες τις συμφωνήσαμε σε όλα την αποζημίωση και θυμάμαι μέχρι το Δεκέμβριο είχαν πληρωθεί. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί δεν έχει πληρωθεί η Καστοριά μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αυτό δεν έχω ενημέρωση. Κρατάμε τη δέσμευσή σας ότι θα επικοινωνήσετε προσωπικά για να έχουμε σε επόμενη εκπομπή ίσως απαντήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε στο άλλο που μας έκανε εντύπωση. Παλιότερα, κυρία Αντωνίου, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες για τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Να το αφήσουμε στο τέλος γι' αυτό, για να πάμε στο άλλο. Θα το αφήσουμε με αυτό, θα κλείσουμε. Ναι. Παλιότερα, όταν ασφαλτοστρώνονταν δρόμοι, καταλαβαίναμε όλοι ότι πάμε σε εκλογές. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το όταν έχουμε στρώσιμο δρόμο, πάμε για εκλογές. Έχουμε όμως πολλά χρόνια να δούμε ασφαλτόστρωση. Έχω ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε ασφαλτόστρωση στην πόλη της Καστοριάς. Γι' αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση ότι βγήκαν και με το δελτίο τύπου βγάλατε μάλιστα 400.000 ευρώ από το υποδομών για ασφαλτοστρώση στην Καστοριά και δεν το πιστεύαμε. Λοιπόν, καταρχήν... Τι έχει συμβεί εδώ? Να πούμε ότι με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεργάζομαι τα τελευταία δύο χρόνια από την θέση την οποία υπηρετώ για όλα τα μεγάλα έργα της Βορειοελλάδας. Και έχουμε μια πολύ πολύ στενή συνεργασία. Γι' αυτό σας είπα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, γιατί χθες είχαμε ουσιαστικά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε αυτά που εξαγγείλαμε πριν δύο χρόνια και τώρα τα βλέπουμε να έχουν εργοτάξια και να δουλεύουν τα μεγάλα έργα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια καθημερινή συνομιλία και συνεργασία σε όλα τα μεγάλα έργα με τον Υπουργείο Υποδομών. Πάνω λοιπόν σε αυτό υπήρχε ένα όντως, όπως ακριβώς το θέσατε εσείς, πολλά χρόνια να... Εγώ τουλάχιστον έχω ξεχάσει. Να υλοποιηθεί έργο ασφαλτόστρωσης στο Δήμο Καστοριάς. Ήταν λοιπόν ένα πάγιο αίτημα, όπως το αναφέρεται ακριβώς, το οποίο συζητήσαμε με τη Δημοτική Αρχή πριν λίγο καιρό, το οποίο συζήτησα και με το αρμόδιο Υπουργείο. Σε αυτό το κομμάτι να σας ρωτήσω, ήταν πάγιο αίτημα μόνο του Δήμου Καστοριάς ή και το Άργος που έχει αντίστοιχα προβλήματα έχει θέσει αντίστοιχο ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ξέρω είναι ότι είχαμε ούτως ή άλλως από το Υπουργείο Υποδομών δώσει γύρω στα 250 χιλιάρικα σε ένα αντίστοιχο έργο που ήθελε το Δήμος Νεστορίου πριν από κανένα χρόνο από ό,τι θυμάμαι. Το 2020 μάλλον θα έλεγα, και τώρα βγήκε αυτή η πρώτη χρηματοδότηση και το λέω για πρώτη γιατί σε αυτή την φάση είναι μια πρώτη βοήθεια από γιατί το Υπουργείο. 400.000 δεν φτάνουν ακριβώς, να στρώσουν την πόλη, ακριβώς, δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μια πρώτη προσέγγιση, θα δούμε τις εκπτώσεις και θα συνεχίσουμε μετά να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει για την οδική σύνδεση, για την βελτίωση της οδικής σύνδεσης εντός του Δήμου Καστοριάς, γιατί ως κυβέρνηση η οδική ασφάλεια αποτελεί για μας κεντρική προτεραιότητα και δεν μιλάμε στα λόγια, μιλάμε σε με πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε βάλει μια σειρά από μεγάλα έργα και παρεμβάσεις και σε επιλεγμένα, σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Άρα για να κλείσουμε για το θέμα του Άργους, από το Άργους δεν υπήρξε τελικά έτοιμα η πρόταση για αυτό το δεν πρόγραμμα. Δεν μου τέθηκε κάτι από δεν το τέθηκε. Δήμο του Άργους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο επίσημο αίτημα. Βεβαίως και για το Δήμο του Άργους εννοείται για όλο τώρα, το νομό. Δεν το συζητάμε. Αυτό να ρωτήσω το εξής. Αναφερόμαστε σε αυτές τις δύο περιοχές γιατί θα σκαφτούν γρήγορα σε λίγες μέρες και θα μας πείτε τι, αν έχουμε και κάποιο νεότερο. Είμαστε 2 Φεβρουαρίου. Μαζί ήταν εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Τσάκα. Βεβαίως, για την έναρξη των εργασιών του αερίου. Έχουμε δύο πράγματα τουλάχιστον που θα έχουμε μέσα στη χρονιά, κύριε Αντωνίου. Το πρώτο είναι τα σκαψίματα για το αέριο και σε Καστοριά και σε Άργος. Ακριβώς. Και Μανιάκη βέβαια. Αλλά έχουμε και για την πόλη της Καστοριάς τα σκαψίματα μετά τον εργολάβο που θα αναλάβει μετά
την όλη ταλαιπωρία που είχαμε το ιστορικό δίκτυο ίδρυυσης, πιθανότατα την άνοιξη θα αρχίσει να σκάβει και αυτός για την αλλαγή του δικτύου της ίδρυυσης της πόλης. Δύο σκαψίματα, δυνατά λοιπόν σκαψίματα για την φετινή χρονιά. Εκεί πώς θα το συνδυάσουμε? Θα έχουμε όμως την ευκαιρία με αυτό το έργο της εργασίας της ασφαλτόστρωσης να βελτιώσουμε ακριβώς αυτό που λέτε. Καταρχήν, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ξεκινάει ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή μας και όχι μόνο για την Καστοριά, αλλά για γενικά και ως επενδυτικός πυλώνας και ως εργαλείο. Η ημερομηνία δεν έχουμε πάντως ακόμα. Η ημερομηνία δεν έχουμε ακριβώς ημερομηνία ακόμη πάντως. Έχουμε ημερομηνία, απλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμη. Νομίζω θα είναι στις 10 του μηνός, αλλά ακόμα δεν έχει. Ωραία, μας έδωσε την είδηση, κύριε Αντωνία. 10 του μηνός θα είναι η έναρξη των εργασιών του αερίου. Ωραία. Η καθυστέρηση της μια εβδομάδας προήλθε, όπως καταλαβαίνετε, από τα χιόνια της και που υπήρξαν, ας πούμε, με ένα κλείσιμο κάποιων ημερών της κακοκαιρίας που υπήρξε στην Αθήνα, της μιας εβδομάδας καθυστέρησης, γιατί είχαμε δώσει αρχές Φεβρουαρίου, λόγω του ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, να συνεδριάσει, ώστε να έχουμε την απόφαση και την πράξη για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Υπερκεράσαμε και αυτό το εμπόδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα, την νομίζω Παρασκευή, είχαμε την συνεδρίαση, έτσι ώστε να έχουμε το τελικό και για την υπογραφή της σύμβασης για το μεγάλο αυτό έργο των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και φυσικά και Γραβενά. Θα σας ενημερώσουμε ούτως ή άλλως με δελτίο τύπου και από την ΕΔΑ για την ακριβή ημερομηνία της έναρξης υλοποίησης αυτού του έργου. Και πολύ σωστά αναφέρατε ότι όντως θα αρχίσουν σκαψίματα, οπότε αυτό το έργο τώρα από το Υπουργείο Υποδομών, τα 400.000 ευρώ, έρχεται να βοηθήσει και να κουμπώσει έτσι ώστε να έχουμε την ασφαλτόστρωση και την οδική ασφάλεια που θέλουμε εντός της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς. Και σας λέω, δεν είναι άρα, το μόνο. Άρα ασφαλτός μετά το τέλος των σκαψιμάτων. Ξεκινάμε με αυτό και προχωράμε. Γιατί όντως έχει πολλά χρόνια να δούμε μια βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής, της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς, και είμαστε εδώ για να ακούσουμε κάθε πρόβλημα και να βοηθήσουμε στην υλοποίηση του καλύτερου δυνατού για την περιοχή μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σκάψιμο πρώτα, μετά η άσφαλτος. Αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω δεν θα ήταν πρέπει να πάμε πρώτα σε άσφαλτο και μετά σε σκάψιμο. Να γίνει το αντίθετο. Να γίνει το αντίθετο. Λοιπόν, τώρα... πάμε λίγο, είπατε... Πάμε σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό που είχαμε αυτές τις μέρες, κύριε Τζούλη, και που αφορά τα πρώτα μεγάλα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν ειδικά την Καστοριά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ είναι μια συνέχεια αυτών που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν. Ακριβώς. Μια συνέχεια όλων αυτών, το ότι θέλουμε να δείξουμε την Καστοριά και με την παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη το προηγούμενο διάστημα, να δημιουργήσουμε το πολιτιστικό απόθεμα που χρειάζεται, που έχουμε, να αναδείξουμε το πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πόλο ανάπτυξης τουριστικής, πολιτιστικής και γενικά ανάπτυξης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, στο πλαίσιο των πολιτιστικών διαδρομών σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, εντάχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μεδόνη, που κατά την επίσκεψή της στην Καστοριά πριν από 1,5 χρόνο αφουγκράστηκε τις ανάγκες ανάδειξης αυτού του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. Και έτσι έχουμε τα πρώτα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά με 1 εκατομμύριο ευρώ την αποκατάσταση ανάδειξη τεμένου Κουρσούμ Καστοριάς, ένα πάγιο πολλά χρόνια ζήτημα το οποίο επιτέλους βρίσκει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για να αναδειχθεί αυτό το σημαντικότατο μνημείο. Την αποκατάσταση του Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και τη συντήρηση των τοιχογραφιών του με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και φυσικά τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας με 300.000 ευρώ, που αντιλαμβάνεστε είναι μνημεία
μοναδικού κάλους και μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε και οφείλουμε να αναδείξουμε έτσι ώστε να αποκτήσει, να γίνει η Καστοριά πόλος έλξης. Είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει για να φτάσουμε στο άλλο ζητούμενο, το τουριστικό. Εκκλησιαστικού, ναι. Τουριστικού, μια πόλη την οποία με όλες τις υποδομές που προχωράμε θα αποτελέσει πόλος ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδα. Και το λέω γιατί εννοώντας ότι θα έρθει και με το φυσικό αέριο, με τα δίκτυα διανομής, δεν μιλάμε μόνο για το έργο, αλλά μιλάμε για τις δυνατότητες που δίνονται. Και πιστέψτε με, είχα επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, για την Καστοριά, να κάνουν μια μεγάλη επένδυση, που όπως καταλαβαίνετε, όταν ξέρουν ότι σε ένα χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεση φυσικού αερίου, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο θέλητρο για την περιοχή μας σε επιχειρηματικό επίπεδο. Λοιπόν, προχωράμε σε πολύ πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, στοχευμένες, έτσι ώστε να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να προχωρήσουμε στην πράξη και στα μεγάλα έργα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί από λόγια νομίζω χόρτασε η περιοχή. Γενικώς όλοι. Τώρα, Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, μετά από φοβερά πράγματα που είδαμε και στην Βουλή, πρώτη έξοδος μετά από όλο αυτό στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι, κρατάμε κάτι από αυτήν την... Ψήφισε εμπιστοσύνη λοιπόν στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη πέρασε τα μηνύματα τα οποία επιθυμούμε ως κυβέρνηση. Δεν είμαστε η κυβέρνηση που θα δώσουμε σημασία στην πόλωση. Με μετριοπάθεια και με στοχευμένες δράσεις προχωράμε στο έργο το οποίο ούτως ή άλλως αρχίζει και ξεδιπλώνεται. Και το λέω γιατί η Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει στα λόγια, αλλά αλλάζει την πράξη. Αλλάζει με τα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιούνται στην περιοχή και που είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να δει αυτά που είχε πριν 2 χρόνια εξαγγείλει να γίνονται, να έχουμε εργολάβους και να υλοποιούνται τα έργα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη σε όλα τα έργα τα οποία έχει εξαγγείλει. Πήγαμε στην σύνδεση του λιμανιού με τον Παθέ και την Εγνατία, ένα έργο που εκκρεμούσε από το 2000 και που ουσιαστικά σε 2 χρόνια θα αποδοθεί, έτσι ώστε να συνδεθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύσσεται, ένα μεγάλο έργο, περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, και που οφείλω να πω ότι ήδη από πέρυσι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δέχεται κρουαζιέρα. 17 κρουαζιέρες είχαμε πέρυσι. Φέτος με τα δεδομένα τα οποία κρατάει η διοίκηση του ΟΛΘ θα έχουμε 47 προς το παρόν. Αντιλαμβάνεστε ότι και στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα τεράστιο έργο και το οποίο αυτό το έργο προφανώς βλέπουν και όλοι οι μεγάλοι οίκοι και οι μεγάλοι επενδυτές. Βλέπε Pfizer, βλέπε Cisco, βλέπε Deloitte. Γι' αυτό και επενδύουν σε αυτήν την περιοχή. Κύριε Αντωνίου, περίπτωση να έρθει πρωθυπουργός στην Καστοριά υπάρχει? Βεβαίως. Α. Βεβαίως υπάρχει. Τον έχετε προσκαλέσει να έρθει η Καστοριά? Εννοείται, κύριε Νατσούλη μου. Εννοείται θα έρθει η Καστοριά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν αν θα έρθει και αυτή η στιγμή, να έρθει κάποια στιγμή και κάποιος πρωθυπουργός στα δικά μας μέρη. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει πριν ή μετά τις εκλογές, που όποτε και αν είναι έρχονται, θα δούμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αντώνιο, που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τελευταία μηνύματα από τους ακροατές μας, μια και όποτε και αν γίνουν εκλογές, έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε και πάλι την βουλευτική έδρα του νομού. Ερωτήματα που έρχονται από τον κόσμο είναι για φράγμα Νεστορίου, για αεροδρόμιο Καστοριάς, για τιμές καυσίμων και βενζίνης και πετρελαίου, αλλά και ρεύματος που καίνε ιδιαίτερα την Καστοριά αυτό το καιρό. Δεν μπορούν να αντέξουν όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και προσπαθούμε με διάφορα μέτρα, με τεράστια προσπάθεια να δώσουμε λίγο ελάφρυνση σε αυτή την απότομη αύξηση των καυσίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Που εμείς το έχουμε περισσότερο ανάγκη, γιατί η Κρήτη δεν ζεσταίνεται με πετρέλαιο 1,30, εμείς ζεσταινόμαστε και μάλιστα με πολύ πετρέλαιο 1,30. Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα. Αυτή η αδικία που υπάρχει. Του χρόνου ελπίζω να έχουμε, να αρχίσουμε να έχουμε και την εναλλακτική, όπως ακούσατε και από τον Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα, ότι
του χρόνου θα έχουμε και τις πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις που θα επιθυμήσουν να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Και σας λέω για το φυσικό αέριο όχι μόνο για το κομμάτι της θέρμανσης, κύριε Νατζούλη, είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα, που θα προσελκύσει και πολύ πολύ σημαντικές επενδύσεις. Συν το ότι πάρα πολλές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου θα έρθουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και όλα τα συνακόλουθα, όπως σας ανέφερε, τα καταστήματα της ΔΕΔΑ που θα εξυπηρετούν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου, νομίζω ότι την επόμενη χρονιά θα δούμε πολλαπλά τα ωφέλη από αυτό το μεγάλο έργο. Καλημέρα κύριε Αντωνίου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν με την κυρία Αντωνίου. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.